Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ζήτησε μια φίλη, λέει, πώς θα απεμπλακούμε οι γυναίκες από το χαρακτηριστικό δυναμική. Γιατί να απεμπλακούμε, η ερώτησή μου, γιατί. Ένας χαρακτηρισμός που τελικά σημαίνει δεν έχεις ανάγκη εσύ. Και βέβαια έχουμε ανάγκη, από υποστήριξη και αγάπη όλοι. Επειδή επιβιώνουμε και λειτουργούμε, δεν σημαίνει ότι είμαστε μονήρις. Λοιπόν, το επίθετο δυναμική, το οποίο χρησιμοποιείται για κάποιες γυναίκες, δεν είναι αρνητικό επίθετο. Είναι θετικό επίθετο. Είναι εξαιρετικά θετικό επίθετο να είμαστε δυναμικοί, είτε άντρες είμαστε, είτε γυναίκες είμαστε. Το να είναι κάποιος δυναμικός σημαίνει ότι έχει εσωτερική δύναμη, την οποία χρησιμοποιεί. Ή ας το περιγράψω καλύτερα, είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει την εσωτερική του δύναμη και την χρησιμοποιεί. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που δεν γνωρίζουν την εσωτερική τους δύναμη. Και άντρες και γυναίκες. Και είναι πολλοί άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την εσωτερική τους δύναμη, γιατί έχουμε μεγαλώσει, έχουμε ανατραφεί σε ένα περιβάλλον το οποίο, όπως έχω πει πολλές φορές και λόγω της ιστορίας μας και της ιστορίας του ελληνισμού που πέρασε από εκατονταετίες σκλαβιάς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στην Τουρκοκρατία κυρίως στην Ελλάδα, αλλά στην Κύπρο είχαμε και πολλούς άλλους κατακτητές στα σύγχρονα χρόνια και στα αρχαία χρόνια, η παραδοσιακή ανατροφή των παιδιών λέει να μην είναι δυνατά τα παιδιά, να μην γνωρίζουν τη δύναμή τους, να είναι ταπεινά, να μην ξεχωρίζουν για να μην κινδυνεύουν. Θέλουμε να έχουμε αρχαϊκές νοοτροπίες, παλιωμοδίτικες νοοτροπίες, παροχημένες νοοτροπίες που να θέλουν τους ανθρώπους αδύναμους, ούτως ώστε να γίνονται εύκολα διαχειρίσιμοι από την όποια εξουσία. Είτε αυτή είναι η θρησκευτική εξουσία, είτε αυτή είναι η πολιτική εξουσία ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα που προσπαθεί να επικυριαρχήσει σε κάποιους ανθρώπους. Για παράδειγμα, οι αδύναμοι άνθρωποι γίνονται εύκολα θύματα των διαφόρων αιρέσεων, γίνονται των διαφόρων cults, γίνονται εύκολα θύματα των θεωριών συνωμοσίας και οι αδύναμοι άνθρωποι γενικώς είναι χειραγωγήσιμοι. Βέβαια, εδώ θα μου πείτε, μα οι συνωμοσιολόγοι λένε, εμείς είμαστε πολύ δυνατοί και γνωρίζουμε την αλήθεια και εσείς δεν γνωρίζετε την αλήθεια και διάφορα άλλα παραμύθια. Όχι. Όχι. Το να είναι κάποιος πραγματικά δυνατός δεν σημαίνει να νομίζει πως έχει δυνάμεις που δεν έχει και δυνατότητες που δεν έχει. Σημαίνει να γνωρίζει τις δικές του προσωπικές δυνάμεις και να τις χρησιμοποιεί στην καθημερινή του ζωή. Μία δυναμική γυναίκα είναι μία γυναίκα η οποία γνωρίζει τα δικαιώματά της, δεν δέχεται να καταπατούνται τα ανθρώπινα της δικαιώματα, γνωρίζει την αξία της ως άνθρωπος, δεν θεωρεί ότι επειδή είναι γυναίκα έχει κατώτερη θέση από τον άντρα στην κοινωνία και διεκδικεί την ισότιμη αντιμετώπιση της από τους άλλους ανθρώπους, και γυναίκες και άντρες. Έχω την τιμή να έχω μεγαλώσει μια δυναμική κόρη. Και η αλήθεια να λέγεται, όταν αποφασίζαμε με τον πατέρα των παιδιών να κάνουμε το πρώτο μας παιδί, ήθελα να κάνω γιο. Και ο λόγος που ήθελα να κάνω γιο πρώτα ήταν γιατί ένιωθω ότι δεν ήμουν αρκετά δυνατή για να μεγαλώσω μια δυναμική γυναίκα τότε. 3 χρόνια αργότερα, την Κυριακή, είναι 2,5 χρόνια πιο μικρή από τον Λάζαρο, 2,5 χρόνια αργότερα, όταν ήρθε η Κυριακή, 2 Δευτέρου 2000 στη ζωή μας, ένιωθα αρκετά πιο δυνατή ώστε να τη μεγαλώσω για να γίνει μια δυναμική γυναίκα. Φυσικά, για να είμαστε και δίκαιοι, βοηθάει και η φύση σε αυτό. Δηλαδή, είναι και ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το οποίο φέρει με τη γέννηση του ένα παιδί να είναι δυναμικό. Κάποια παιδιά γεννιούνται με πιο έντονο ψυχικό δυναμικό και κάποια άλλα όχι. Στην περίπτωση της κόρης μου μας βοήθησε και η φύση. Τα γονίδια. Δεν ξέρουμε από ποιον έχει πάρει και είναι τόσο δυναμική. Μεγαλώνοντας μια δυναμική γυναίκα, πάρα πολλές φορές χρειάστηκε να της εξηγήσω και σε αυτήν, αλλά και στον αδερφό της, αλλά και στα άλλα παιδιά που μπορείτε να ήταν στο σπίτι και να έπαιζαν, ότι δεν έχουν προτεραιότητα τα αγόρια, ούτε έχουν προτεραιότητα τα κορίτσια, ότι όλοι είμαστε ίσοι. Όλοι είμαστε άνθρωποι και ότι πρέπει τις σχέσεις μας να διέπει δικαιοσύνη και σεβασμός. Και όχι οποιοδήποτε να επιβάλλεται στον άλλο λόγω φίλου, για παράδειγμα. Οι περισσότερες από εμάς δεν έχουμε μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο. Έχουμε μεγαλώσει με έναν τρόπο που μας έλεγα συνέχεια «Σιώπα εσύ, μην μιλάς πολύ, μην εκφράζεσαι πολύ,
μη διεκδικείς πολύ τα δικαιώματά σου, δεν θα καταφέρεις να βρεις άνδρα μέσα τόσο γλωσσού, άμα λες την άποψή σου τόσο δυναμικά δεν θα τολμήσει κανείς να είναι δίπλα σου, οι άνδρες τη γυναίκα τη θέλουν σιωπηλή, οι άνδρες τη γυναίκα τη θέλουν ήσυχη, οι άνδρες τη γυναίκα τη θέλουν ταπεινή. Μα έχω να σας πω ότι δεν είναι όλοι οι άνδρες το ίδιο και επίσης έχω να σας πω ότι εγώ δεν τους θέλω στη ζωή μου τέτοιους άνδρες που να θέλουν τη γυναίκα σιωπηλή και διαχειρίσιμη. Γιατί? Γιατί αν κάποιος θέλει τη γυναίκα σιωπηλή και διαχειρίσιμη, σημαίνει ότι έχει σκοπό να τη διαχειριστεί. Έχει σκοπό να επικυριαρχήσει πάνω της, όχι να την αγαπήσει, όχι να συνδεθεί ουσιαστικά και αγαπητικά μαζί της. Φυσικά θα μου πείτε, μα πόσοι άνδρες θέκλα υπάρχουν οι οποίοι αντέχουν και έχουν τα αρχίδια πεπόνια, sorry, η καρπούζια, sorry, για να σταθούν δίπλα σε μια δυναμική γυναίκα. Δεν με νοιάζει πόσους έχει, και αν δεν έχει και αν είναι λίγη, δεν με αφορά. Εμένα προσωπικά δεν με αφορά. Η επιλογή μου είναι, και σε αυτό θα συμφωνήσει και η φίλη του καναλιού Βασιλική Μαθιοπούλη, που είναι δυναμικότατη. Θα συμφωνήσει μαζί μου ότι καλύτερα μόνη μου παρά κακώς συντροφευμένη. Γιατί το έχω γράφει πολλές φορές στα σχόλια αυτό η Βασιλική. Η δυναμικότητα δεν είναι κακό πράγμα. Αντιθέτως, είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για να επιτύχει μια γυναίκα στη ζωή της. Φτάνει να το βλέπει ως κάτι θετικό. Με βάση το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, εάν μια γυναίκα πιστεύει ότι η δυναμικότητα της της κάνει ζημιά, επειδή έχει πιστέψει το παραμυθάκι που της έχει πει η μάνα της ή η γιαγιά της ή κάποιος άνδρας στη ζωή της που της έκανε mansplaining. Η λέξη mansplaining είναι όταν ένας άνδρας προσπαθεί να εξηγήσει σε μια γυναίκα κάποιες έννοιες, σαν πως και η γυναίκα είναι χαζή. Mansplaining ονομάζεται, είναι από το man και explaining. Αν έχουμε πιστέψει αυτό, μας έχουν πει ότι το να είσαι δυναμικός είναι κακό και θα σου κάνει ζημιά στη ζωή σου, είναι πολύ πιθανό να στέλνεις αυτή την ερώτηση και να λες πώς θα πεμπλακούμε από το χαρακτηρισμό δυναμική. Ένας χαρακτηρισμός που τελικά σημαίνει δεν έχεις ανάγκη εσύ και βέβαια έχουμε ανάγκη και υποστήριξη, από υποστήριξη και αγάπη όλοι. Επειδή επιβιώνουμε και λειτουργούμε, δεν σημαίνει ότι θέλουμε να είμαστε μονήρες. Φαντάζομαι θες να γράψεις ότι είναι ο στόχος μας να είμαστε μονήρες. Εννοείται ότι όλοι χρειαζόμαστε υποστήριξη και αγάπη. Και μια δυναμική γυναίκα διεκδικεί με δυναμικότητα την υποστήριξη και την αγάπη που δικαιούται στη ζωή της. Πάτε στο βίντεο που έχουμε κάνει πριν λίγο καιρό για τις γυναίκες αυτές οι οποίες είναι δυναμικές μέσα στο γάμο τους και καταφέρνουν να έχουν καλύτερες σχέσεις με τους άνδρες τους. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον τίτλο, πρέπει έχει κανένα μήνα που το κάναμε. Πάτε και λίγο στο playlist που κάναμε πώς να γίνουμε πιο διεκδικητικοί. Μία δυναμική γυναίκα η οποία είναι διεκδικητική δεν επιτρέπει κανένας να παραμελήσει τις ανάγκες της. Τι γίνεται όμως. Μπορεί να είμαστε δυναμικές, να έχουμε δυναμικότητα. Σας είπα προηγουμένως ότι η κόρη μου είναι δυναμική. Και κάποιος μπορεί να σκεφτεί, μα και η μάνα της είναι δυναμική. Όχι, η μάνα της, δηλαδή. Εγώ δεν ήμουν πάντα δυναμική και δεν είμαι τόσο δυναμική όσο μπορώ να είμαι. Και είναι ένας από τους στόχους μου να γίνω ακόμη πιο δυναμική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γίνω ακόμη πιο σκληρή? Θα γίνω σκληρή, για παράδειγμα? Ή θα γίνω ένας άνθρωπος ο οποίος θα τσακώνομαι με όλους τους ανθρώπους ή δεν ξέρω εγώ τι, θα βγάζω νεύρα ή. Όχι. Να γίνω πιο δυναμική σημαίνει να είμαι πιο διεκδικητική, να βάζω όρια πιο νωρίς και να δίνω στους ανθρώπους με τους οποίους συνδιαλέγομαι να καταλάβουν ότι δεν δέχομαι κατώτερη μεταχείριση από αυτήν που αξίζω. Στο παρελθόν στη ζωή μου και στο πρόσφατο παρελθόν, υπήρξατε και μάρτυρες κάποιοι από εσάς όσοι είστε πολύ καιρό στο κανάλι, υπήρξα εξαιρετικά υποχωρητική και καθόλου δυναμική και καθόλου διεκδικητική. Με αποτέλεσμα να χαλάσω την υγεία μου, να χαλάσω την ψυχική μου ισορροπία και να μην είμαι καλά. Ούτε εγώ είμαι αρκετά δυναμική. Γιατί? Γιατί έχω μεν τη δυναμικότητα μέσα μου ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που έχω κληρονομήσει. Μιλώντας με τη μάνα μου αστευόμενη πριν λίγες μέρες, της λέω, κόρη μου, της λέω. Είπα στη μάνα μου, κόρη μου, τι παιδί περίμενες να κάνεις με την τάδε πρόγονο, την τάδε πρόγονο, την τάδε πρόγονο που είχες? Της ανέφερα την προγιαγιά μου, τη γιαγιά μου, τη θιά της, διάφορες γυναίκες από το οικογενειακό μας δέντρο που ήταν εξαιρετικά δυναμικές. Τι παιδί περίμενες να κάνεις με όλη αυτή τη μίξη? Όταν μεγάλωνα ένιωθα μια έντονη δυναμικότητα μέσα μου. Όμως η μητέρα μου η ίδια, κυρίως η μητέρα μου, ήταν κάθετη. Δεν πρέπει να έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Δεν πρέπει να είσαι τόσο απαιτητική, σιώπα. Μην μιλάς, μην εκφράζεσαι. Μην γελάς δυνατά, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο.
Οπότε η δυναμικότητα που είχα, που δεν μπορώ να την αποπέμψω, δεν μπορώ να τη βγάλω από μέσα μου, γιατί είναι χαρακτηριστικό μου, είναι κομμάτι της προσωπικότητας μου. Τη δυναμικότητα που είχα την έφερα βαρέως. Την έφερα ως ένα ελάττωμα. Και έτσι δεν της έκανα καλή χρήση. Της έκανα κακή χρήση. Δηλαδή εξέφραζα δυναμικότητα μόνο όταν έφτανα στο αμήν. Έπρεπε να καταπιεστώ, να κακοποιηθώ ψυχικά πολύ καιρό και μετά να ανοίξω το στόμα μου και μετά να αντιδράσω. Και όταν αντέδραζα, τα έκανα όλα μπιπ. Κάπως έτσι χώρισα την πρώτη φορά, τον πρώτο μου γάμο. Άντεξα, μετά ένα μπιπ. Χωρίς να σημαίνει ότι κατηγορώ τον πρώην άντρα μου σε καμία περίπτωση. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου, Να Μείνω ή Να Φύγω, και το βιβλίο μου Ψυχολογικός Πόλεμος, εκεί θα δείτε ότι είμαι αρκετά δίκαιη και λέω ότι ήταν συνθήκες και όχι άνθρωποι. Νομίζω δηλαδή ότι είμαι αρκετά δίκαιη. Λοιπόν, έχουμε δυναμικότητα, εξακολουθούμε να έχουμε τη δυναμικότητα, δεν θέλουμε να αποπέμψουμε τη δυναμικότητα μας. Ανοίγουμε όμως το χρυσό μας, το ευλογημένο μας το στοματάκι και λέμε: δεν μου αρέσει αυτό. Αυτό μου αρέσει. Περιμένω από εσένα που είσαι η φιλενάδα μου, που είσαι ο φίλος μου, που είσαι ο σύντροφός μου, που είσαι ο γονιός μου, που είσαι το παιδί μου. Περιμένω από εσένα αυτή την ανταπόκριση και την περιμένω επειδή τη δικαιούμαι. Δεν σημαίνει ότι αν μια γυναίκα είναι δυναμική δεν έχει ανάγκη. Ζητάμε βοήθεια. Είναι εξαιρετικά δυναμικό το να ζητήσουμε βοήθεια. Δίνουμε ανατροφοδότηση στους γύρω μας ότι νιώθουμε κουρασμένες, ότι νιώθουμε ταλαιπωρημένες, ότι νιώθουμε στα όρια μας. Πείτε το. Νιώθουμε στα όρια μας. Μου στέλνουν φίλες μου μηνύματα κατά καιρούς και μου λένε πώς είσαι. Μπορεί να απαντήσω. Είμαι πνιγμένη. Και να είναι αλήθεια. Είμαι πνιγμένη στο γράψιμο του βιβλίου, για παράδειγμα τώρα. Είμαι πνιγμένη στα σεμινάρια, είμαι πνιγμένη. Το λέω, είμαι πνιγμένη, δεν έχω χρόνο. Δικαιούσε να πεις δεν έχεις χρόνο. Δικαιούσε να διεκδικήσεις να πάρεις και εσύ ψυχική στήριξη από ανθρώπους που σε άλλες φάσεις δίνεις εσύ ψυχική στήριξη σε αυτούς. Και να διεκδικήσεις και μέσα στη σχέση σου μια ισότητα και μια ανταποδοτικότητα. Άρα, όχι πως να μην είμαστε δυναμικές. Πως να είμαστε δυναμικές και να το απολαμβάνουμε και να το χρησιμοποιούμε προς όφελος μας. To own it, που λένε οι Εγγλέζοι. Να μας ανήκει η δυναμικότητά μας και να είμαστε περήφανες που είμαστε δυναμικές. Proud to be δυναμικοί. Είμαστε περήφανες να είμαστε δυναμικές γυναίκες. Και η δυναμικότητα δεν σημαίνει κακία. Δεν σημαίνει παλιό χαρακτήρα η δυναμικότητα. Δεν σημαίνει άσχημος τρόπος έκφρασης. Αντιθέτως, μια δυναμική γυναίκα μπορεί να είναι ευγενέστατη. Γιατί ακριβώς θα αντιδράσει νωρίς, θα διεκδικήσει νωρίς, θα οριοθετήσει νωρίς και δεν θα χρειαστεί να θυμώσει πάρα πολύ. Και επίσης, να σας πω και κάτι άλλο, ότι είναι πολύ σεξι μια δυναμική γυναίκα. Εξαιρετικά σεξι μια δυναμική γυναίκα και αυτό θα σας το πούν και άνδρες και γυναίκες. Γιατί ακριβώς εκείνο το χαρακτηριστικό που κάνει κάποιον ερωτικά ποθητό είναι η ανεξαρτησία του και η δύναμή του. Όσο πιο δυναμική είναι μια γυναίκα, τόσο πιο ποθητή είναι. Παρόλο που νομίζουμε ότι άμα είμαστε δυναμικές δεν θα μας θέλουν. Τώρα, εάν κάποιοι έρχονται από το μεσαίωνα ή δεν ξέρω εγώ από πού για μια δυναμική γυναίκα τη θεωρούν καταστροφική, πρόβλημά τους. Τέτοιους τύπους δεν τους θέλουμε στη ζωή μας και τέτοιες τύπισες. Ρωτήστε και γράψτε στα σχόλια δυναμικές γυναίκες οι οποίες είστε σε σχέση, τι λέει ο σύντροφός σας για τη δυναμικότητά σας. Αν ο σύντροφός σας λέει θετικά πράγματα, είμαι σίγουρη πως θα γράψετε και έχουμε και μια πολύ καλή σχέση. Αν ο σύντροφος σας έχει αρνητικά, λέει, έχει αρνητικά να πει για τη δυναμικότητά σας, θα γράψετε και η σχέση μας δεν πάει καλά. Ναι, να είμαστε δυναμικές, χωρίς ενοχικότητα και να διεκδικούμε και να ζητούμε αυτό που δικαιούμαστε. Φιλιά!